Κύριε Φραγκούλη, ειδικοί πάνε, επιβεβαιώνεστε. Είναι ειδικό λόγο. Δεν έχει αλλάξει η γνώμη μου από την πρώτη στιγμή, από τις 6 ώρα που μιλήσαμε. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Σας είχα πει ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν ξέρουμε τι στην κυριολεξία είχε πάνω το αεροπλάνο. Βέβαια, η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έχουν αποστελεί ειδικά κλιμάκια με ειδικές φόρμες, με ειδική αμφίεση, με ειδικά ρούχα, έτσι, με ειδικό εξοπλισμό. Για να εξεταστούν όλοι οι παράγοντες, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν θα είναι μια περίπτωση μια ημέρα, θα μας φάει πάρα πολλές μέρες αυτή η υπόθεση. Γιατί οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν τα χωράφια τους εκεί δεν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν για πολλές εβδομάδες για μένα τα χωράφια τους. Θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ τα συντρίμια, τα οποία είναι διάσπαρτα σε μια μεγάλη περιοχή. Θα πρέπει να εξεταστούν ό,τι απέμεινε από την έκρηξη του αεροπλάνου και στη συντριβή του. Όπως θα πρέπει να εξεταστούν και από την Ειδική Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων το τι συνέβη και έπεσε το αεροπλάνο, και όπως να βρεθούν και τα δύο μαύρα κουτιά. Έχουμε δηλαδή πολύ δρόμο να εξετάσουμε ακόμα μπροστά μας. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς δεν είναι κάτι που άμεσα μπορεί να ανακοινωθεί, γι' αυτό και όλες αυτές τις ώρες δεν το ξέρουμε. Θα μάθουμε όμως μέσα στη μέρα ή αύριο. Ποιος ναύλωσε αυτό το αεροσκάφος, πού ακριβώς πήγαινε, τι ακριβώς μετέφερε, δηλαδή όλες αυτές τις απορίες θα μας λυθούν? Δεν ξέρω αν πρέπει να μάθουμε τι έκανε το αεροπλάνο αυτό. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ότι δεν κινδύνευσαν οι άνθρωποι, το πιο σημαντικό απ' όλα, και ότι πρέπει να αποκατασταθεί γρήγορα ό,τι υπάρχει σε εκείνη την περιοχή, ασφαλέστατα για τον κόσμο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Εάν ο κόσμος μπορεί να πάει στα χωράφια του πλέον ή αυτά τα οποία έμειναν από την καύση της ύλης, της εκρητικής ύλης που υπήρχε, και τι άλλο μπορεί να υπήρχε. Είμαι λίγο φιδωλός σε ό,τι λέω. Καταλαβαίνω τι κάνατε. Καταλαβαίνω, γιατί, κύριε Φραγκούλη, το καταλαβαίνω. Το τι είχε πάνω το αεροπλάνο θα εξεταστεί. Το πού ήταν το αεροπλάνο και πώς βρέθηκε εκεί, και αυτό θα εξεταστεί. Μάλιστα. Βέβαια, η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει πάρει τα μηνύματα από εκεί που πρέπει, το τι έκανε το αεροπλάνο και πού πήγαινε. Αναμένουμε, αυτό λοιπόν.